Για πείτε μας το αίτημα της συγκέντρωσης. Πάνω από 52 χρόνια η Παλαιστίνη ζει κάτω από την Ισραηλινή κατοχή. Από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα έχουν καταστρέψει νοσοκομεία, σχολεία, τζαμιά και εκκλησίες και σπίτια πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Γύρω στους 1500 ακόμα δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Έχουμε πάνω από 14.000 τραυματίες και πάνω από 6.000 νεκρούς, που το 80% από αυτούς είναι παιδιά, γυναίκες και γέροι. Ζητάμε να ανοίξει η Αίγυπτος, γιατί η κυβέρνηση, τα σύνορα της Ράφαχ, όπου περιμένει το ναι από τον Biden και από τον Νατανιάχου, αυτό. Και λέω πού είναι οι αραβικές χώρες, πού είναι οι Ισλαμιστές σε όλο τον κόσμο, που φοβούνται την κυβέρνηση και δεν λένε τίποτα. Αυτό. Οπότε θέλετε να σταματήσει ο πόλεμος, να δείσουν τα σύνορα, να βγει από βοήθεια. Καταρχήν, για να είμαστε λίγο κατανοητοί, δεν υπάρχει Ισλαμική χώρα, δεν υπάρχει χώρα με αυτό το όνομα. Ήταν από άλλες χώρες που τους έδιωξαν, πήγαν και έμειναν στην Παλαιστίνη. Έχουν ιστορία όμως. Έχουν ιστορία, αλλά δεν είναι δικιά τους η ιστορία. Είναι να κατοχυρηθεί η Παλαιστίνη σαν χώρα. Ναι, βεβαίως. Να ζει μόνο η Παλαιστίνη στη χώρα τους, χωρίς πόλεμο.